έχουμε την ευκαιρία να είμαστε πολλά χρόνια πίσω και να βλέπουμε αυτά που γίνονται. Για να τρέξουμε και να κάνουμε μικρά βήματα σήμερα. Πολλά πράγματα να κάνουμε. Είναι προσωπική μου εκτίμηση και συγγνώμη αν σας κούρασα. Πολύ, πολύ γρήγορη τοποθέτηση. Να συμφωνήσω και εγώ θα πω γιατί είναι ο Άρης ο Κοζήρης, ομάδας που είναι ένας τελευταίος τόνος, και με εσάς. Δύο λέξεις που δεν έχω ακούσει και το τελευταίο είδος άρα που κοιτάζω το ρολόι. Είναι δημιουργία και παιδομονία. Δεν τους έχω ακούσει καν. Ωραία, αυτά είναι απαραίτητες τοποθέσεις. Η πάμε, παίρνουμε δύο όλα τα κράτους από κάτω, δεν μας αρέσει και μόνο τα αλλάξουμε. Θα συνεχίσουμε να λέμε ότι δεν μας αρέσει, θα κάνουμε μια να φτιάξουμε, θα διατηρήσουμε μια ιστορία, μια κατάσταση που βολεύει πολλούς εδώ πέρα μέσα. Γιατί, εντάξει, okay, τα πάμε καλά τα λεφτά από μια συγκεκριμένα τα πιέμε καλά, ή θα κάνουμε κάτι. Η ομπέλα υπάρχει. Αρκεί να σκεφτούμε. Γράφει. Κάνουμε πράγματα, αλλά ενδιαφέροντα τα λεφτά. Καλησπέρα και από μένα, το Τάκη από το Μηχανικό Ναυτικό και το Περιοχικό στο Πάτρα. Πάσα να αντισταθώ να παρέμβαση στην πολύ ενδιαφέρον γιατί πήραμε ένα συγκεκριμένο θέμα που είναι η Ισραήλ και το ανάμεσο στο γενικότερο πρόβλημα τη χώρα μα. Και νομίζω αυτό η δυσκολία που έχουμε να εστιάσουμε σε πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα είναι ίσω το πρόβλημα τη χώρα όπω το βιώνουμε τώρα. Είναι πάρα πολύ προβληματικό. Πρέπει να κάνουμε μια υπέρβαση. Η εμπιστοσύνη που μου αρέσει ο Άρης είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι λίγο σαν το Παλαιστινιακό, θα έλεγα. Βγάλαμε ο ιδιωτικό τομέα δεν εμπιστεύεται το δημόσιο. Προφανώ καθημερινά το δημόσιο δεν εμπιστεύεται τον ιδιωτικό τομέα. Χρειαζόμαστε πλήρη σταθερότητα και να αλλάξουμε όλα, όλε τι διαδικασίε, να γίνει το πράγμα με εντελώ διαφορετικό τρόπο. Θα πρέπει να υπάρχει και εκκλησία για να μπορούμε να κρίνουμε καλύτερα. Αλλά την άλλη, ο εφοριακό θα μείνει κανένα περιθώριο. Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το πρόβλημα. Ίσως χρειάζεται μια υπέρβαση. Χρειάζεται να δείξουμε εμπιστοσύνη από το που δεν υπάρχει, να δώσουμε χρήματα ενδεχομένως σε ανθρώπους που δεν ξέρουμε. Αλλά την άλλη, και αυτοί να πάρουν τα χρήματα για να κάνουν κάτι και όχι να κάνουν τα αποτελέσματα που έχουμε δει στα τελευταία χρόνια. Γιατί βρέθηκαν οι άνθρωποι που εμπιστευτήκαν χρήματα και λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση που μας τα δώσανε και από τους δικούς τους λόγους δεν έχει σημασία. Οπότε πιστεύω ότι είναι ένα μαχαίρι που κόβει από τις δύο πλευρές. Όσο ασχολούμαστε με τους τύπους και καθόλου με τους τύπους αυτή τη χώρα, είτε νομικό, ο νομικός μας πολιτισμός, είτε η υλοποίηση των συστημάτων μας, είτε οτιδήποτε, νομίζω αυτά θα έχουν αποτελέσματα. Κάποιες δράσεις σαν και αυτές θα πρέπει να προχωρήσουμε παρόλε τις δυσκολίες των καιρών. Ίσως η πιο ενδιαφέρουσα για μένα από αυτά που είπατε για να τελειώσουμε με την παρουσίαση ήταν η πρωτοπορία και η δράση που έχουμε μείνει πίσω. Τα προβλήματα μας είναι πάρα πολύ σύνθετα και δεν πρέπει, επειδή είμαστε πίσω και μας λείπουν τα βασικά όπως οι διαγωνιστικές διαδικασίες, να ξεχνάμε τις πρωτοποριακές δράσεις και τα βήματα. Να μην ξεχνάμε αυτό που είπε ο κ. Τραπεζάνη με τα βασικά, να ασχοληθούμε με αυτά, αλλά να ασχοληθούμε και με αυτά που θα μας πάνε. Επειδή εμέσως αντιλαμβάνομαι ότι είμαι από αυτούς που βάλετε ότι αυτά όμως δεν πρέπει να γίνουν. Νομίζω ότι σαφώς ανέφερε προηγουμένως και θέλω για όσοι δεν με ξέρουν να ξέρουν ότι σε πολλές προσπάθειες έχω είμαι συγκεκριμένες κοντά στη συμβάλλη. Τώρα όταν δεν είναι εάν ορίζουμε ωραία πράγματα πρωτοποριακά καινοτόμα να γίνουν. Το θέμα είναι, και αυτό έχουμε διαπιστώσει, ότι έχουμε δυσκολία να τα υλοποιούμε. Και αυτό λοιπόν, σε αυτό κατέβαινε η δική μου παρέμβαση, είναι ότι πρέπει ταυτόχρονα, και ας πω πέντε φορές τη λέξη ταυτόχρονα, για να αντιληφθούν κάτι, ότι δεν εννοώ ότι αυτά δεν είναι ενδιαφέροντα, το είπα καλυμμένος και χρήσιμο και ενδιαφέροντα είναι, αλλά αν δεν μας απασχολήσουν τα προβλήματα υλοποίησης διαχειριστικής ικανότητας, τα οποία αμέσως όλοι τα αναγνωρίζουμε, τότε θα έρθουμε μετά από πέντε χρόνια και
θα λέμε πάει και αυτό το πακέτο και δεν είναι το αποτέλεσμα. Λοιπόν, ξέρουμε πολύ καλά ότι και χρήματα δοθήκαν και στις νέες επιχειρηματίες, στις νέες επιχειρήσεις. Εντάξει, κάποιες πετύχαν. Υπάρχουν αρκετές εταιρείες πληροφορικής που παρήγαγαν προϊόντα ή και κάποιες υλοποιήσεις από τα πανεπιστήμια βγήκαν μετά σαν προϊόντα. Δεν θα βάλει κανείς ότι υπάρχει εδώ. Το θέμα είναι αν αντανακλά το συνολικό αποτέλεσμα που περιμένει κανείς από τα κεφάλαια εκδόθων. Δηλαδή υπάρχει μια παραβολή της κόκκινης βασίλισσας. Είναι από την αλήθεια και θα προκειτάζονται μέσα από τον καθρέφτη. Τρέχει η κόκκινη βασίλισσα μαζί με την Αλίκη και λέει η Αλίκη ότι εμείς στη χώρα μας όταν θέλουμε να φτάσουμε κάπου τρέχουμε όπως τώρα εμείς τώρα. Και της λέει η κόκκινη βασίλισσα αν δεν τρέχει κανείς μένει πίσω. Αν τρέχει όπως τρέχουμε εμείς μένει στάσιμος. Για να πας κάπου αλλού πρέπει να τρέξεις δύο φορές πιο γρήγορα από αυτό που τρέχουμε τώρα. Και κάτι ακόμη για διευκρίνηση, τα venture capital δεν είναι τράπεζα. Είναι κεφάλαια επιχειρηματιών. Έτσι, επειδή έμεσα κατάλογο και ξέρω τι τράπεζε. Κλείνοντας, ανεπιφυλακτοποιώντας, θέλω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι όταν μιλάμε πλέον για digital Europe, digital agenda, digital Greece, τρόπος που δραστηριοποιούμαστε και οι προσπάθειες που γίνονται είναι σε απολύτως θετική κατεύθυνση. Ωστόσο, δυστυχώς, αυτό είναι το πρώτο. Δυστυχώς, αυτό που μιλάμε περί αναζήτησης επιχειρησιακής επάρκειας εκτελεστικών βραχιών για να πάρουμε ένα έργο ως ιδέα και να το καταλήξουμε να λειτουργεί αποτελεσματικά και αποδοτικά ως όφελος του πολίτη και της επιχειρηματικότητας δεν είναι τρίβια θέμα, είναι το μείζον θέμα αυτή τη στιγμή στη χώρα. Και ως έκθεση νεών για το σπίτι, μπορούμε να πάρουμε το απόλυτο τη δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα αργώς για την δημιουργικότητα, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, στοιχεύοντας την ανάπτυξη της χώρας. Τους απόρριτε. Το έχει από κοντά παύλα. Όπως γράψαμε μια διεύθυνση, σας ευχαριστούμε πολύ.